Η αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών μετανάστευσης από την Αφρική προς την Ευρώπη απετέλεσε αιχμή του δόρατος στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης που διεξήχθη στην Αιθιοπία. Η Λιβύη συνιστά μία από τις χώρες εξόδου των μεταναστών από την Αφρικανική Ήπειρο προς τις ευρωπαϊκές ακτές, ιδιαίτερα από τη στιγμή που στη χώρα επικρατούσε πολιτική αστάθεια. Δεν υπάρχει δουλεία στη Λιβύη. Δεν υπάρχει ούτε στη θρησκεία μας, ούτε και στους νόμους μας. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν συγκεκριμένοι διακινητές που πολλούν ο ένας στον άλλον. Εμείς είμαστε πολέμοι αυτού του φαινομένου. Είμαστε δε πολύ ευτυχείς που υπάρχει απόφαση για την επιβολή κυρώσεων από τη διεθνή κοινότητα απέναντι σε αυτούς τους διακινητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως όπλο της για την αντιμετώπιση των ανεξέλεκτων ροών θεωρεί την οικονομική ανάπτυξη των αφρικανικών κρατών. Έχει εκπονήσει σχέδιο επενδύσεων το οποίο θέλει να εφαρμόσει. Η Αφρική είναι σταυροδρόμη και αυτό είναι πασιφανές. Προφανώς και παρουσιάζονται ευκαιρίες και υπάρχουν ευκαιρίες για να αντιμετωπίσεις και τις προκλήσεις. Βλέπω μια ενδιαφέρουσα αλλαγή ηγεσία στην κεφαλή της Αφρικανικής Ένωσης. Βλέπω μεγάλη συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και μεταμόρφωση. Στην διήμερη σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι 55 αφρικανικών κρατών καθώς και οι επικεφαλείς διεθνών οργανισμών και οργανώσεων.